στιγμής και το παιχνίδι ξεκινάει. Για την εθνική μας ομάδα να πούμε ότι ξέραμε όταν ερχόμασταν σε αυτό το Ευρωμπάσκετ ότι θα είναι μια ομάδα μαχητών. Ξέραμε ότι και τα 12 με τον Καλάθι, ο κορυφαίος πασέρ της εθνικής ομάδας, ο Παπα-Νικολάου. Πάσε στην περιφέρεια, Φώτης από μακριά και ο τέταρτος τρίποντος του τουρνουά για τους Ισπανούς. Το 3 ο Σπέρο Γιασάιδης, ο Γιανκούνας και ο Γιαφτόκας. Καλάθης για τον Μπουρούς, υπάρχει εκεί μισμάτ. Ο Μπουρούς φυσικά και το εκμεταλλεύεται. Εκεί μας για 8 δευτερόλεπτα. Μπουρούς σκαστά, ωραία για τον Παπα-Νικολάου. Καλάθη και φάουλ. Ο ψηλός έγινε playmaker. Ο μεγάλος για συσκευή τους θα τα παρατήσει. Καλλιέτσι μέσα, 5-8. 19 χρονών. Αν δεν πάνε τα μυαλά του αέρα και δουλέψει, θα αφήσει εποχή. Είτε στο ευρωπαϊκό είτε στο παγκόσμιο μπάσκετ και ο Κουφός. Η assist, το alley hoop μεταξύ Καλάθη και Κουφού. Αλλά και τη Λιθουανία στη μέση γιατί θα βάλει υποψηφιότητα. Απλώς δεν ξέρω αν μετά το ευρωμπάσκετ θα δώσουν και άλλη μεγάλη διοργάνωση. Εδώ είναι ο Πότσιος, σουτάρει από μακριά και φτωχή. 12-14 για ένα παιδί που πάνω απ' όλα είχε να αντιμετωπίσει πράγματα που δεν φαντάζεται κανείς. Έχει χάσει το μεσαίο δάχτυλο του αριστερού του χεριού από ένα ατύχημα στο σχολείο. Σε αυτή τη διοργάνωση εδώ δεν μπορεί ο Κουφός στο πρώτο Βαλαντσούρας, αλλά εδώ θα καρφώσει με δεύτερη προσπάθεια. Πεισματάρει ο Κώστας Κουφός. Και να προσθέσω, Βαγγέλη, αυτά τα πολύ σωστά που έλεγε και στην αποφασιστικότητά του σίγουρα θα έχει θέσει. Εδώ ο Πότσιους αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Βλέπω κάτω ψηλά για το σκύνο στην μπάλα. Για Σικεβίτσιους μπορεί να το ξαναδούμε στα πράσινα. Στον Γκάιλα. Αυτό έρχεται στην Ευρώπη μετά από 8 χρονιά στο NBA. Εδώ ο Σογκάιλα, δύσκολο σουτ, ψηλά ο Γιαφτόκας, ψηλότερα από τους Έλληνες παίκτες και εδώ με περιπέτεια της επίσημης η ανακοινώση πλέον. Σλούκας, σταυρωτή, δεν υπάρχει καλά, δεν υπάρχει φάουλ. Λένε ότι... Και έγινε και ενώ ο Πόσιος σουτάρει και φτωχή, κάμεση περίπου λεπτά συμμετοχής. Σε κάποια παιχνίδια όμως ήταν καταλυτικός για την ελληνική ομάδα, στην επίθεση. Μελινκάιτης, ωραία στο Γιαφτόκας, γυρίζει, reverse κίνηση, καλάθι. Απέναντι στον Φώτση και 47. Το σκρίνο τον Μπουρούση. Καλάθι περνάει. Σαν σε προπόνηση. 33-27. Κοιτάξτε εδώ ο Νίκος Καλάθης. Φτάνει τους 8 σε 12 λεπτά συμμετοχής. Με 3-4 δίποτα. Για Σικεβίτσιους. Σογκάιλα. Πότσιους. Ντελινικάιτης. Χαμηλά. Στον Σογκάιλα. Έξω για τον Πότσιους. Την Ισία από την Αφρική. Παπα-Νικολάου από την πολύ όμορφη πάσα στην καρδιά της ρακέτας των Λιβανών. Ευστοχή. Οι Έλληνες παίκτες με τον Καλάθη. Παπα-Νικολάου, η ζώνη των Λιβανών. Μπράμος, Καλάθης. Μπουρούς ψηλά για το σκρίνο στην μπάλα. Καλάθης, split out. Μπουρούς από τα 3 μέτρα. Ψιλοκρεμαστά. Αυτό το σκρίνο πέσει πάνω στο, στο συμπέκτη. Ακριβώς. Η τάπα απίστευτη του Φώτση. Πάνω στον ύψους 2-11 για φάουλ. Για Σάιτης, Καλνιέτης. Προσπαθεί ο Φώτσης. Κλείνει την ορατότητα, αλλά έχει το για Σάιτης. Οι Λιβανοί αφυπνίζονται στην κερκίδα. Γιανκούνας για 3. Ενίοτε σουτάρι και ενίοτε ευστοχή. Ο Γιανκούνας που είχε τα 2-39. Καλνιέτης, αυτό το φλότερ, αυτό το ψιλοκρεμαστό σουτ που δεν είναι lay-up. Πιέζουν οι Λιθουανοί σε όλο το γήπεδο. Ο Παπα-Νικολάου προλαβαίνει και για να δούμε, έχουμε την ευκαιρία. Φώτσης. Δεν διστάζει για 3. 44-42. Πρόεδρος στην επίθεση. Καλάθης. 4 για το φινάλε του 10 λεπτού. Καλάθης. Λάου Μπουρούς για το σκριν. Από τα 4 μέτρα σουτάρει και ευστοχή. 48-43 η Ελλάδα μειώνει. Καλάθης από μακριά για 3 αστοχή. Μαζεύει την μπάλα πάρα πολύ όμορφα. Ο Παπα-Νικολάου υπάρχει φάουλ εκεί. Εντάξει τώρα, ας μην χαλάσει η διάθεση των Ελληνικών παικτών επειδή πέρασαν μπροστά. Στον Γκάιλα. Ναι, ναι, πρέπει μόνο να το γυρίσει το παιχνίδι. Το κόψιμο του Γιασάιτης, έρχεται ο Καοκένας, ο οποίος ξεφεύγει για μια ακόμη φορά. Στη χειρότερη του χρονιά, όχι στους NBA, στην καριέρα του γενικώς. Πότσιους, εκπληκτικό το κλέψιμο του πορτοφολά Νίκου Καλάθη εδώ πέρα. Το rebound, το rebound και το ατρίποντα είναι η αχίλλος πέναλτι της ομάδας το απόψινο παιχνίδι. Βαλαντσιούνας, η τάπα από έναν ενεργή παίκτη του NBA. Έχει βγει ο Βαλαντσούνας, τον παίζει στα πόδια. Ο Τσαθόπουλος χάζει τον Μπράμπο στη γωνία. Συγκλίνει. Βασιλιάδης για 3 και 56-51 ελληνική ομάδα μειώνει. Ο Γιαφτόκας νομίζω ότι είναι ο μόνος Λιθουανός που δεν ξέρει μπάσκετ. Βασιλιάδης για 3, εύστοχος και πάλι. 61-58. Ο Βασιλιάδης έχει επιστρέψει όχι μόνο στο παιχνίδι, στο τουρνουά. Κόφηκαν εκεί Γιανκούνας και Γιαφτόκας, Καλνιέτης. Με χώρο μπροστά του, Καοκένας.
Το φλόδερ είναι μέσα 63-58. Η ζώνη των Λιθανών με καλοκαίρα Καλλιέτσι μπροστά για σάιτ της Γιανκούνας και γι' αυτό καθίσω Βασιλιάδης και πάλι μέσα! 63-61 Ελλάδα πλησιάζει. Καλάθης έχει χώρο. Εναντίον για αυτό Κας. Καλάθη πάλι Καρίσιο. 65-62 από την καρδιά της ρακέτας απέναντι. Στη Φλόριντα. Καοκένας. Τάπα από τον κουφό. Σωστό, σωστό. Δεν μετρούσε. Ήπταται και σταματά την μπάλα στο ταμπλό. Καλάθης. Φώτσης. Είναι για 3. 65 όλα. Νάλε. Η Ελλάδα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Θα μπορούσε να είναι αδιάφορο για αυτούς, αλλά τα παιδιά δείχνουν ότι η φανέλα με το εθνός που είναι βαριά. Σογκάιλα, ευστοχή. Και τώρα πάμε πια σε ειδικές καταστάσεις, μια που έχει 29 δευτερόλεπτα. Καλάθης από τη γωνία. Σουτάρει, το μετράει και ευστοχή. 69-68. Οι Έλληνες παίκτες το κυνηγούν ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα μείνουν οπωσδήποτε δευτερόλεπτα για την ελληνική ομάδα. Γιατί έχουν 24 οι Λιθουανοί, αλλά μένουν και 2,5 περίπου. Σογκάιλα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι ο Σογκάιλα κατεβάζει την μπάλα, αλλά οι διαιτητές σφυρίζουν φάουλ. Θα το δούμε και αυτό. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε, να πιέσουμε την τρίπλα του Σογκάιλα. Ένα παίκτη 2-9 λαβωμένο με άσχημα χτυπημένα τα γόνατά του βαρύ. Πρέπει να τον μαρκάρει να μην κατεβάσει την μπάλα. Πήγε ο Παπα-Νικολάου εκεί, αλλά δεν προλάβει. Έκανε το φάουλ, χτύπησε και λιγάκι νωρίτερα. Ρίσκαραν με το τρίποντο του Καλάθη που δεν είναι ο καλύτερο σουτέρ. Τον πλήρωσαν, αλλά πάλι έχουν την κατάσταση στα χέρια του. 22 δευτερόλεπτα, δύο βολέ. Ο Καλάθη που ενώ ο Σογκάιλα ευστοχή. Σογκάιλα είναι καλό νομίζω στι βολέ. Για να δούμε Σογκάιλα στι βολέ. Έχει 80% ναι. 11 από σήμερα, 3-3 σήμερα. Ας χάσει και μία. 22 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, δεν τη χάνει. Θα κάνουν φάουλ. 71-68. Δεν είναι ομάδα για να κάνει εύκολα φάουλ η Λιθουανία. Δεν δίνει εντολή ο Τζεντζούρα για φάουλ. Δεν είχε πει τίποτα. Ήταν απόφαση του Καλλιέτης, γιατί τον κοίταξε ο Καλλιέτης, ο Τζεντζούρα δεν του είπε τίποτα. Έμεινε ανέκφραστος. Και έρχεται είναι η ώρα του για τη συσκευή του. Λογικό, είναι ο πιο έμπειρος παίκτης της Λιθουανίας και ο παίκτης μεγαλύτερης κλάσης, ακόμη και στα 35 του χρόνια. 15-5 για το φινάλε. Ο Καλάθης στις βολές και ο Γιασκεβίτσιος στη θέση του Γιασάιτης. Με τα τρία playmaker του παίζει ο Κεμζούρα. Λογικό καθώς το μάτς μπαίνει προς τη λήξη του και δύο τεσσάρια, τον Γιανκούνας και τον Σογκάιλα. Μιλάμε με Βασιλιάδη, Καλάθη, Παπα-Νικολάου, Κουφό και τον Φώτση. Αστοχή ο Καλάθης. Κακό αυτό, 15,5 για το φινάλε, 76-8. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάει να στοχίσει για να πάμε για το επιθετικό rebound. Νομίζω θα βάλει τη βολή και θα κάνουμε αμέσως φάουλ. Έχει πολύ χρόνο. 15,5 δευτερόλεπτα, ειδικές καταστάσεις, βολή και φάουλ. Καλάθης, ευστοχή 71-69. Σε απόσταση Καλαφιού η Ελλάδα. Καλλιέτης, το φάουλ από τον Βασιλιάδη. Ο χρόνος εισαποκύλησε για ένα δευτερόλεπτο. Ο Καλλιέτης θα πάει στις βολές. Για να δούμε και τον Καλλιέτης, γιατί από εδώ και πέρα καλό να τα κοιτάμε και αυτά. Ο Καλλιέτης έχει στο τουρνουά 70%, δηλαδή βάζει 7-10 και ο Βασιλιάδης αποσύρεται έχοντας κάνει ένα καλό παιχνίδι με 13 πόντους, 24 λεπτά. 3-5 τίποτα, 2-5 τρίποτα, 1-1 βολή, 3 rebound, 1 assist, 1 μόλις λάθος, 2 κλεψίματα. Εξαιρετικό παιχνίδι για τον Κώστα που τελειώνει το τουρνουά εξαιρετικά. Η Ελλάδα που χτύπησε στα ίσια το παιχνίδι με την Κυπεδούχο Λιθουανία, μην το ξέραμε αυτό, είναι Κυπεδούχος. Είναι περίπου 30 Έλληνες και 15.000 Λιθουανοί. Ο Καλλιέτης ευστοχή 72-69. Καλό θα να χάσει και την βολή για να υπάρχει έστω η δυνατότητα τρυπό του. Θα κάνουμε τα φάουλ. Μάντας Καλλιέτης, ευστοχή. Δύσκολα τα πράγματα. Τώρα δεν χρειάζονται φάουλ. Καλάθης για τον Παπα-Νικολάου. Καθώς βγαίνουμε προς τη λήξη του αγώνα, Καλάθης γρήγορα θα πάει στην προσπάθεια. Για τον Παπα-Νικολάου μπερδευόμαστε εκεί. Το παιχνίδι ουσιαστικά τελειώνει εδώ. Ο Καλλιέτης, αλλά τρέχει ο Παπα-Νικολάου. Κόβει, κλέβει. Η μπάλα είναι έξω από τους Λιθουανούς. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Η Λιθουανία είναι πέμπτη, η Ελλάδα είναι έκτη. Τίποτα πια δεν μπορεί να αλλάξει. Απλώς η μπάλα θα πάει σε κάποιον παίκτη. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Εδώ είναι ο Ηλίας Δούρος ευχαριστημένος και πολύ εδώ είναι ικανοποιημένος. Ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα της εθνικής μας ομάδας ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ σήμερα με τους γηπεδούχους. Καλλιέτης για τον Γιανκούνας και απλώς τελειώνει το παιχνίδι. Η Ελλάδα είναι έκτη στο Ευρωμπάσκετ. Η Ελλάδα έχει πάρει την πρόκριση στο προολυμπιακό τουρνουά και αυτό μετράει. Η Ελλάδα είναι επιτυχημένη. Χτύπησε και το τελευταίο.